Άρα θεωρείτε ότι το όνομα του κυρίου Κουβέλη ρίχθηκε για να καεί νωρίς? Κοιτάξτε, είναι μια προσωπική μου άποψη, έτσι δεν θέλω. Εδώ δεν υπάρχουν κάποιο τέτοιου είδους εκτιμήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω απλώς μια άποψη, κοιτάζοντας τις αντίστοιχες προεδρολογικές περιόδους του παρελθόντος. Πάντως, το όνομα του κ. Κουβέλη θα μπορούσε να μπει σαν βάση συζήτησης, επειδή έχουμε πολλούς ανεξάρτητους. Σα βάση συζήτηση για να συγκεντρώσει εννοείται η κυβέρνηση τους 180. Ναι. Φυσικά θα μπορούσε. Αλλά όταν έχει αρχίσει να παίζει εδώ και 4-5 μήνες και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένας μήνας ή πολύ περισσότεροι μέχρι να φτάσουμε εκεί, θεωρώ ότι... Το είχαμε ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα και στον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Κουβέλης για σας θα μπορούσε να είναι μια επιλογή μετεκλογικά? Προεκλογικά είναι καθαρή η θέση σας, δεν ψηφίζετε κανέναν, δεν στηρίζετε κανέναν. Μετεκλογικά, μια και είστε ανοιχτοί και σε μια συνεργασία με τη Δημάρα, αν είναι στη Βουλή, κοιτάξτε, θα μπορούσε ο κ. Κουβέλης να είναι μια δική σας επιλογή? Δεν έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, από όσο ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Την προσωπική σας άποψη ζητώ. Τώρα, τι να σας πω, για κάτι που δεν έχει συζητήσει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε να πάρω. Γιατί όχι. Για να μπορέσει να πάρει θέση, για να μπορέσει να πάρει θέση για το Α ή Β πρόσωπο, σημαίνει ότι είσαι σε μια θέση που να μπορείς να επιβάλλεις μια λύση και κοιτάζεις βέβαια μια γκάμα ανθρώπων. Έτσι, δεν πας με έναν άνθρωπο ποτέ για να επιλέξεις. Δεν έχουμε βρεθεί σαν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εγώ προσωπικά με απασχολεί, με προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πώς θα γίνει? Εγώ θυμάμαι στις εκλογές για τις δημοτικές, ακόμη και για τον τάδε περιφερειάρχη. Κάνατε ολόκληρες μαραθώνιες. Κοιτάξτε, για μας σήμερα η μάχη των εκλογών δεν είναι μάχη που έχει σχέση, γι' αυτό και δεν μας απασχολεί, με το πρόσωπο. Όταν έρθει, εάν έρθει με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το καλό, η ώρα πραγματικά του να λυθεί τότε το πρόβλημα της δημοκρατίας, τότε σας βεβαιώνω ότι με τον πιο σοβαρό τρόπο και παίρνοντας υπόψη και όλες αυτές τις συνενές που πρέπει να υπάρχουν. Αν οδηγηθούμε σε εκλογές για τον πρόεδρο της δημοκρατίας, θα οδηγηθούμε. Κατά συνέπεια είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, αλλά προσέξτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κανένα αυτό, και ναι, τον πιο σεβαστή υποψηφιότητα. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί η ίδια η αλλαγή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μας απασχολεί, αν θέλετε, η προεδρική αλλαγή ως ένας μηχανισμός που μπορεί να τερματίσει την καταστροφή την οποία υφίσταται η χώρα, ώστε να διορθωθεί, βεβαίως, ώστε να διορθωθεί, να προληφθεί μάλλον όσο γίνονται ανεπίστρεπτες βλάβες. Δηλαδή, τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτή τη φράση που, που είπατε πρέπει τώρα. Πρέπει να προλάβουμε πράγματα. Δηλαδή, κάθε μήνας που περνάει, η Ελλάδα χάνει ένα μέρος από αυτά που χρειάζεται για το μέλλον. Πάντως, με αυτή τη φράση που είπατε τώρα, ότι η προεδρική εκλογή σας απασχολεί μόνο ως μηχανισμός για να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή σας είπα, γιατί δεν είναι η ώρα. Ο κ. Γεωργιάδης ότι παίζεται με τους θεσμούς. Δεν είναι η ώρα του Προέδρου. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι καμιά δικιά μας εφεύρεση. Αν κοιτάξετε πίσω, γι' αυτό σας είπα ότι συνήθως καίγονται τα ονόματα που ρίχνονται, θα δείτε όχι μόνο στο 9 και στις προηγούμενες εκλογές ότι χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις η προεδρική εκλογή ουσιαστικά για να προκληθεί αυτό που λέμε εμείς και μάλιστα όχι με τους εμείς. Έχουμε πολύ καθαρές προθέσεις, όπως θα έχουμε και ένα πολύ καθαρό προεκλογικό πρόγραμμα που θα μας δεσμεύσει απόλυτα μετεκλογικά. Δεν κρυβόμαστε, δεν αποφασίζουμε πίσω από δωμάτια. Σας λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ριζική πλεύση της πορείας της χώρας και οτιδήποτε μπορεί να εξυπηρετήσει σε αυτή την κατεύθυνση θα το κάνουμε. Κυρία Βαλαβάνη, και αυτή η κίνηση που έκανε ο κύριος Παπάς, εκεί αποσκοπούσε, στο να σπάσει τα 180 που θα προσπαθήσει να βάλει κυβέρνηση. Κοίταξε, ήταν ένα άνοιγμα. Ο Παπάς έδωσε τη συνέντευξη. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάτσω να ερμηνεύσω τη συνέντευξη. Εγώ μίλησα για μια λέξη που δεν αποδόθηκε απλώς. Όχι, όχι. Λέω η κίνηση αυτή να κάνει ένα άνοιγμα προς τους ΑΝΕΛ. Εκεί αποσκοπούσε για να σπάσει πιθανόν. Κοιτάξτε, γιατί κατηγορούσαν πολλά στελέχη σας. Κοιτάξτε, πολλά στελέχη σας κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι κάνει προσπάθεια είτε να βρει τους 180 με διάφορους τρόπους. Όχι, δεν την κατηγορούσαν. Είναι γνωστό ότι κάνει προσπάθεια. Ούτε είναι θέμα κατηγορίας. Όλο το μέχρι τώρα σάγκα της προεδρικής εκλογής έχει στηριχτεί στο ότι σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών έως και του Πρωθυπουργού ότι θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι 180. Αν θυμάμαι καλά και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κ. Καρύση, ο κ. Γεωργιάδης, υπήρξε και μία δήλωση του κ. Κωνσταντόπουλου το Σάββατο ότι γίνεται και εξαγορά βουλευτών για το θέμα της προεδρικής εκλογής. Έχετε εσείς κάποια τέτοια στοιχεία ότι εξαγοράζουν
βάζονται βουλευτές για να ψηφίσουν. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα τέτοια στοιχεία. Γιατί ήταν βαρύ αυτό, έτσι. Εγώ δεν έχω τίποτα τέτοια στοιχεία. Απλώς ξέρω ότι όταν πολύ μεγάλες αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο. Και δεν λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας το έχει πει αυτό 10 φορές. Για συναλλαγές και από το τραπέζι για αυτά. Άλλο συναλλαγές, άλλο εξαγορά. Είναι καλύτερες οι συναλλαγές. Είναι άλλο πράγμα. Συναλλαγές είναι κάτι διαφορετικό. Και εξαγορές έχει πει και εκβιασμούς έχει πει και διάφορα έχει πει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω τέτοια στοιχεία, δεν μπορώ να μιλήσω δηλαδή επί πραγματικού. Μπορώ να μιλήσω πάλι μόνο ιστορικά, θυμίζοντας ας πούμε ακόμα από την περίοδο του 65, ότι όταν κρίνονται για το σύστημα πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, τότε συνήθως χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, ιστορικά πάντα μιλώντας. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα το όνομα του κ. Κουβέλη μπαίνει στο τραπέζι για να καεί.